Υπηρεσιών του Δημαρχείου της Πάφου. Αρχικά το μυαλό πάει παντού. Ειδικά και στον απόϊχο, να τολμήσουμε να πούμε, θα ρωτήσουμε καλύτερα και τον Δήμαρχο και των δημοσίων καταγγελιών. Το πόρισμα είναι ότι η φωτιά οφείλεται σε βραχικύκλωμα, ετέθη εγκαίρως υποέλεγχο. Θα μας τα πει καλύτερα και ο Δήμαρχος της Πάφου. Κύριε Φέδωνος, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Όπως τα είπατε, είναι ότι δεν φαίνεται να είναι κακόβουλη η πισταλιά, φαίνεται να είναι από βραχυκύκλωμα. Ευτυχώς έγινε γρήγορα αντιληπτή και έχει καταστραφεί μικρός αριθμός φακέλων, παλαιών φακέλων. Σε εκείνα τα ράφια εκεί φυλάσσονταν φάκελοι της δεκαετίας του 50 και κάποιοι φάκελοι παλιών έργων, αλλά όχι. Όταν λέω παλιών, πολύ παλιών έργων, δεν καταστράφηκαν κρίσιμοι φάκελοι. Ανησυχήσαμε το πρωί, μήπως ήταν κακόβουλα, μήπως καταστραφεί κάποιος φάκελος από τις γνωστές υποθέσεις, είτε που διερευνάει η αστυνομία, είτε που έχουμε ενδείξεις ότι συντελέστησαν διάφορες παρανομίες κατά την έκδοση των πολεοδομικών αδειών. Ευτυχώς δεν καταστράφηκε κάτι και ούτως ή άλλως για τους 3-4 φακέλους τους κρίσιμους κρατάμε αντίγραφα και τους φυλάσσουμε σε διαφορετικά σημεία ακριβώς για αυτούς τους λόγους. Φαντάζομαι αρχικά με το που ακούσατε, γιατί δεν ήσασταν στην Πάφο εκείνη την ώρα, με το που ακούσατε φαντάζομαι το μυαλό σας πήγε παντού. Εντάξει, σίγουρα αλλά ψύχρεμα σε τέτοιες περιπτώσεις. Η πρώτη μου κίνηση ήταν να μιλήσω με τον Δημοτικό Γραμματέα, να βεβαιωθώ ότι οι 3 κρίσιμοι φάκελοι για τους οποίους έχουμε κάποιες σοβαρές υπόνοιες, ότι κατά την έκδοση κάποιων αδειών είχα δοθεί μύθες και είχα γίνει διάφορα. Όταν με διαβεβαίωσε ο Δημοτικός Γραμματέας ότι οι φάκελοι φυλάσσονται εκεί που είμαστε συνεννοημένοι και ότι έχουμε και για τα πολύ κρίσιμα έγγραφα έχουμε και δεύτερες φωτοτυπίες. Μετά από αυτόν καθησύχασα μεν, αλλά σίγουρα ανησυχούσα να μην καταστραφεί το αρχείο μας, γιατί αντιλαμβάνεστε είναι αρχείο 60 χρόνων, είναι πριν την εγκατίδρυση της Κυπριακής. Δεν το έχετε ψηφιοποιήσει? Όχι, έχουμε τώρα πρόγραμμα 300.000 ευρώ που τα επόμενα 3 χρόνια θα ψηφιοποιηθεί όλων το αρχείο των τεχνικών υπηρεσιών. Και οι πολεοδομικές άδειες και οι άδειες υποδομής. Είναι ένας τεράστιος όγκος δουλειάς. Είμαστε ήδη σε συνεννόηση με μια ιδιωτική εταιρεία που μας συμβουλεύει για αυτό το θέμα και θα βγούμε διαγωνισμό. Έχουμε και κονδύλιν στον προϋπολογισμό μας και θα βγούμε διαγωνισμό για να πάρουμε ιδιωτική εταιρεία να μας κάνει την ψηφιοποίηση. Πέραν από τη φωτιά σήμερα που το οποίο η ψηφιοποίηση παρεμπιπτόντως δεν είναι μόνο για να προστατεύσει το αρχείο σου από κλοπές, από πιστακές. Για να εξυπηρετείτε το κοινό καλύτερα, να μπορεί να έχει πρόσβαση ηλεκτρονικά, να βλέπει τις άδειές του, να βλέπει έγγραφα, να μπορεί να κάνει print. Ναι. Ναι, αυτά. Επίσης, αυτά με τη φωτιά. Μία ερώτηση και για τις πολιτικές φωτιές που έχουν ανάψει, αφού σας έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Θα συνεχίσει η επόμενη εβδομάδα, θα δώσετε νέες καταθέσεις στην αστυνομία σε σχέση με τα θέματα στα οποία έχετε προβεί σε δημόσιες καταγγελίες? Ό,τι χρειάζεται θα το κάνω. Το έχω πει. Χρειάζονται εννοώ και νέες καταθέσεις? Και θα χρειαστεί και νέα κατάθεση, θα χρειαστεί και νέες δημόσιες δηλώσεις και δημόσιες δηλώσεις θα γίνουν και κατάθεση θα δοθεί και μία και δύο φορές όποτε χρειάζεται και κάνω έκκληση και να κάνετε κι εσείς καθημερινά από το σταθμό σας έκκληση ο κόσμος, είτε αυτοί είναι πρώην είτε μην κρατικοί αξιωματούχοι, είτε είναι υπαλλήλοι του Υπουργείου Εσωτερικών, είτε είναι υπαλλήλοι του Υπουργείου Υγείας, είτε είναι υπαλλήλοι του Υπουργείου Συγκοινωνιών ή του Εξωτερικών, οι οποίοι γνωρίζουν για σκάνδαλα, για προμήθειες, για μίζες, να πάνε να μιλήσουν, να πάρουν το θάρρος να μιλήσουν. Εννοείται να πάνε στις αρχές.
Να πάρει όχι... στις αρχές να δώσουν καταθέσεις. Όχι να πάρουν σβάρνα τα κανάλια. Όχι, όχι, να πάρει να δώσουν καταθέσεις. Να πάει κόσμος, υπάρχουν επιχειρηματίες οι οποίοι κάτι πίαζαν για να πάρουν μίζες. Φυσικά και οι επιχειρηματίες έδιναν μίζες με το Ατζημί όταν είχαν υπερκέρδη κτλ. Να πάρουν το θάρρος όμως να πάνε να μιλήσουν. Έκαναν παρανομίες, έκαναν υπερκέρδη, έβαλαν χωράφια σε ζώνες χωρίς να δικαιούνται, ξεγέλασαν τον κόσμο που τους τα πούλησε και μετά τα έβαλαν σε ζώνες και κέρδισαν εκατομμύρια. Κάποιοι επιχειρηματίες στην Κύπρο έκαναν τις περιουσίες τους με λοποδίτικο τρόπο, με απαντιονίστικο τρόπο. Δεν πειράζει, να πάνε να δώσουν καταθέσεις. Έστω και τώρα, γιατί εάν δεν πατάξουμε τη σύψη και τη διαφθορά, δεν έχει προοπτική ο τόπος μας γενικά. Εκκρεμεί όμως ακόμη το νομοσχέδιο για τους whistleblowers, για τους πληροφοριοδότες. Άρα ο άλλος αν κάθεται ήσυχος και έχει τη δουλειά του να ξεκινήσει να πάει, να καταγγείλει και να ανοίξει φάλιες. Να ρωτήσετε τους βουλευτές και τα κόμματα και να επιστρέψουν να ψηφιστούν τα νομοσχέδια όλα. Και η προστασία των μαρτύρων. Εμένα δεν σας κρύβω λόγω των δημόσιων δηλώσεων που κάνω, λόγω των δημόσιων τοποθετήσεων που κάνω. Μάλιστα. Με παίρνει κόσμος τηλέφωνο και μου λέει θέλω να γνωρίζω, αλλά να πάω να μιλήσω θα χάσω τη δουλειά μου, θα με απολύσουν αύριο το πρωί. Φοβούνται. Άρα χρειάζεται προστασία των μαρτύρων για να μπορούν να μιλήσουν. Σας ευχαριστώ κύριε Φέδωνος.